Πρόταση για την προσέλκυση τουριστών από τον υγειονομικό χώρο κατέθεσε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αλεξανδρούπολης Παύλος Μιχαηλίδης. Η πρότασή του απευθύνεται στη Δημοτική Αρχή και τους ξενοδόχους της περιοχής και έχει να κάνει με την προσφορά συγκεκριμένων δωρεάν τουριστικών πακέτων στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων αναφοράς κορονοϊού όλης της χώρας. Με σκοπό να καλέσουν τους υγειονομικούς όλης της χώρας από τα νοσοκομεία αναφοράς, με σκοπό να κάνουν εδώ πέρα συγκεκριμένα δωρεάν πακέτα διακοπών, κάτι που ήδη έχει γίνει και σε άλλους δήμους. Την αρχή την έκανε ένας νησιωτικός δήμος, ο Δήμος Αστυπάλαιας, τον Ιούνιο, και χθες πληροφορηθήκαμε ότι και ο Δήμος της Καβάλας κάνει αντίστοιχα πακέτα. Συνεπώς, μια τέτοια πρόταση, εφόσον τη συμφωνήσει ο Δήμαρχος με τους ξενοδόχους, θα έχει τρία ωφέλη. Πρώτο όφελος ότι θα τονωθεί η τοπική αγορά. Επισκεπτόμενοι εδώ πέρα υγειονομικοί, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές στην περιοχή μας, έχοντας μία δωρεάν διανυκτέρευση, μία-δύο διανυκτερεύσεις όσο αποφασιστεί, θα καταναλώσουν στην περιοχή μας, στα καταστήματα, στα καφέ, στην εστίαση. Κάτι ανάλογο έκανε πρόσφατα η Καβάλα, είπε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, εκτιμώντας ότι εάν υλοποιηθεί η πρότασή του, θα προκύψουν πολλαπλά ωφέλη για την τοπική οικονομία. Θα στείλουμε ένα μήνυμα πολύ σημαντικό, ότι η περιοχή μας είναι ασφαλής, και είναι ασφαλής, και μάλιστα πέρα από το ότι είναι ασφαλής διαθέτει και ένα νοσοκομείο αναφοράς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος πιθανόταν να αισθάνεται μια ανασφάλεια κάνοντας τις διακοπές του. Και τρίτον, να ευχαριστήσουμε έμπρακτα όλο αυτόν τον κόσμο που δώσανε την μάχη και συνεχίζουν και δίνουν τη μάχη, δηλαδή το υγειονομικό προσωπικό όλης της χώρας, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας ακόμα. Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει και συνεχίζεται. Θα πρέπει να πω ότι μια τέτοια πρόταση θα βοηθήσει πιθανόν και τη Σαμοθράκη. Οι διακοπές που θα κάνουν οι υγειονομικοί στην περιοχή μας θα μπορέσουν να συμπεριλάβουν και το νησί της Σαμοθράκης, άρα να έχει ωφέλη και η Σαμοθράκη. Και επίσης, γιατί όχι να μην γίνει και σε συνεργασία μαζί και με την Καβάλα. Μια επίσκεψη που θα κάνει κάποιος από την Αθήνα στην Βόρεια Ελλάδα, έχοντας αυτό το προνόμιο το πακέτο, θα μπορέσει να επισκεφτεί και τον Δήμο της Καβάλας και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, καθώς και την ευρύτερη περιοχή. Τα πακέτα των διακοπών αυτών, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδη, θα μπορούσαν να αφορούν την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια η τοπική αγορά να στραφεί προς τον εγχώριο τουρισμό και να προσελκύσει έτσι επισκέπτες. Ξέρετε ότι χρόνια τώρα περιμένουμε όλα από τους άλλους, από την κυβέρνηση, από τα υπουργεία, από τρίτους. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να παίρνουμε και εμείς πρωτοβουλίες, και οι πρωτοβουλίες να είναι προσαρμοσμένους στις συνθήκες της κάθε εποχής. Είμαστε σε μια περίεργη, το γνωρίζουν όλοι, περίοδο, και στην οποία και εμείς, αν θέλουμε να έχουμε, να κρατήσουμε ένα τουριστικό, το τουριστικό μας προϊόν, να το διατηρήσουμε, και μάλιστα τώρα που είναι λίγο τα πράγματα, ξέρετε, δύσκολα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η περιοχή μας είχε βασιστεί στους Βαλκάνιους κυρίως επισκέπτες, είτε αυτοί ήταν Τούρκοι, ήταν Ρουμάνοι, Σέρβοι και Βούλγαροι. Τώρα με τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε στον Έλληνα επισκέπτη, στον Έλληνα ταξιδιώτη, και εν προκειμένου, γιατί όχι στους υγειονομικούς, κάτι το οποίο θα διαφημιστεί και θα διαφημίσει και την περιοχή μας, όπως είπα, και ότι προσφέρεται εδώ πέρα τουριστικά, αλλά προσφέρεται και από πλευράς ασφάλειας.